Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να είμαι λεπτομερής κατά άρθρων. Έχω γίνει συζητήσεις. Οι σύντροφοι τα έχουν εκθέσει αναλυτικά και καλά. Είμαι εδώ για να σας πω τι προσλαμβάνει ο κόσμος με τον οποίο μιλάμε εμείς κάθε μέρα έξω, φαντάζομαι και εσείς, αλλά που δεν φτάνει εύκολα σε τούτο εδώ το βήμα. Ότι παίζεται ένα παιχνίδι σχεδόν καουμπόικο με τον ποινικό κώδικα. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση, που ήταν και συγκυβέρνηση ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το κουκουέ είχε σηκωθεί και είχε φύγει όταν φέρατε τον κώδικα εσείς. Είχε φύγει γιατί? Για διαφορετικούς λόγους από αυτούς που είναι σήμερα και που θα μπορούσε επίσης να ξαναφύγει επί της ουσίας. Πώς το είχατε φέρει, λίγο πριν από τις εκλογές? Και πώς, τι κυριάρχησε από τότε μέχρι τώρα? Πάτε να μας πείσετε ότι έχετε διαφορές ουσιαστικές πάνω στον ποινικό κώδικα. Δεν έχετε. Δεν έχετε. Παίζετε μόνο στην φρονηματική, που είναι και κακό πράγμα για το ποινικό δίκαιο γενικώς, χρησιμοποίηση του ποινικού δικαίου και του ποινικού κώδικα και της ποινικής δικονομίας για να καλμάρετε τμήμα των σχολείων της κοινή γνώμης ή των, εντός εισαγωγικά, ωφελημένων ή μη ωφελημένων. Τι είναι η ωφελημένη από τη μία πλευρά ή τι θα είναι η ωφελημένη από την άλλη πλευρά σε πολιτικό και μικροπολιτικό επίπεδο από τις προηγούμενες αλλαγές του κώδικα μέχρι τις τωρινές. Τι κάνει σήμερα με την τροποποίηση, για ποια τροποποίηση μιλάμε, για ποια πρόοδο? Έχει δεχθεί το 70, 80, 90% του κώδικα όπως τον είχατε φέρει εσείς πριν από τις εκλογές. Έχει όμως και μερικές κορυφούλες, οι οποίες είναι πολύ καλές για να τις βάλουμε σε μια συζήτηση και να τις φέρουμε κάτω. Έχει εξοικειωθεί και εκείνη η γνώμη με αυτή την αντίληψη, οπότε μοιάζει να διαφωνείτε, παίζοντας λίγο με την ποινή πάνω, λίγο με την ποινή κάτω, σαν μια προκρούστια κλίνη, στην οποία έχετε βάλει στην πραγματικότητα τους εργαζόμενους, τους αντιδρώντες της εργατικής τάξης για αυτά που υφίστανται. Να φέρω ένα παράδειγμα. Εντάξει, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν αφαιρέσει το δικαίωμα του κόσμου να πάει να διαμαρτυρηθεί. Το έχουν αφαιρέσει. Εσείς δεν το είχατε? Δεν το είχατε θεσμοθετήσει? Που το φέρνουν και τώρα εδώ. Τι κάνετε τώρα? Επειδή ο κόσμος μπορεί να πάρει πρέφα και πού ακριβώς γίνεται ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός, να μην πάει ούτε εκεί. Εσείς προστατεύετε τα ειρηνοδικεία, τούτοι εδώ προστατεύουν ακόμα και το γραφείο. Ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός όμως τρέχει. Το σπίτι του λαϊκού μπορεί να βγει. Τι μας ενδιαφέρει λοιπόν? Να μην υπάρχει, να μην κουνιέται φύλλο. Δεν διαφωνείτε στο να μην κουνιέται φύλλο στην πραγματικότητα? Είναι μια πραγματικότητα αυτή, δεν μπορείτε να την αρνηθείτε. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Βάλατε τις γενικές έννοιες, που είναι σχετικά πρόσφατες στη γενική αντίληψη περί δικαίου και διποινικού δικαίου, και μπήκε η έννοια του παζαριού. Πώς θα εξηγήσουμε τώρα, και θα πάτε να εξηγήσετε στον κόσμο, ότι είναι για το καλό του η τροποποίηση, όταν μπορεί να γίνει παζάρι? Άντε να το καταλάβεις ένα φόνο. Άντε να το καταλάβεις την ομολογία ενοχής ενός φόνου. Πραγματικού και ορατού, πώς να σας το πω. Σχεδόν αυταπόδεικτου στον τρόπο με τον οποίο αποδείχθηκε. Όταν πάμε στο οικονομικό έγκλημα, θα υπάρχουν άνθρωποι frontmen, τους λένε. Παντού. Θα μπαίνουν μπροστά. Και πήγαν να κάνουν παζάρι. Για τεράστια οικονομικά εγκλήματα. Τα οποία θα παράγουν φτώχεια, δυστυχία και θύματα που δεν φαίνονται και που δεν άπτονται τη στενή έννοια του κοινού ποινικού δικαίου. Και τι θα γίνεται τότε? Πηγαίνει όλο, δεν διαπραγματεύεται. Θα κλείνει την πόρτα από πίσω, ταξικό και εδώ. Ταξικό. Το νόμος και τάξη. Εσείς προσπαθείτε να το δαιμονοποιήσετε και εσείς προσπαθείτε να το αποδαιμονοποιήσετε παίζοντας με τις φωτιές, με τις φλόγες, με τις εικόνες, με τούτο, με εκείνο, με τ' άλλο. Ποιος νόμος? Ποιανού είναι ο νόμος? Ποια τάξη? Τι ως τάξη είναι αυτή η τάξη? Εκεί θα πάμε. Εκεί πηγαίνουμε, το νομιμοποιείτε, γίνεται ένας καυγάς εδώ και το παίζουμε με πελατειακή προσέγγιση. Αυτή τη στιγμή η έννοια της γενικής διακινδύνευσης που χωράει τα πάντα, χωράει και την αναπνοή. Μπορεί κατά το δοκού να ποινικοποιήσετε ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε από οποιονδήποτε. Τι κάνετε τα δύο κόμματα όταν σας λέγουμε εμείς να καταργήσετε τον τρόμο νόμο και να συζητηθεί διαφορετικά? Τώρα ποιος από εσάς μπορεί να λέει ότι υπάρχουν δικονομικές εγγυήσεις για κάποιον ο οποίος σερφάρει σε
τρομοκρατικό επίπεδο στο διαδίκτυο, ακόμα και εκ περιεργίας, αφήνοντας απ' έξω χιλιάδες εγκλήματα που γίνονται στο dark web, δηλαδή στο από κάτω δίκτυο, με το αζημίωτο και με το μεγάλο κεφάλαιο, που δεν μπορεί κανένας να το πιάσει, γιατί δεν θέλει κανένας να το πιάσει, γιατί το παράγει η εξουσία, αυτό που ο συνάδελφος και ψυχίατρος αποκάλεσε δυσαστικής τάξης προνόμιο να κρίνει τι είναι το σωστό και τι είναι και το δίκαιο. Κατά εποχή. Εγώ πήρα πτυχίο στη νομική όταν ήταν καθηγητής ο Μαγκάκης και δικάζονταν οι αδερφές Τσαγκαράκη, για όποιον θυμάται και μπουνε και τα δούνε. Με άλλες προσεγγίσεις εμπρισμού και άλλες αντιλήψεις. Τότε πήρα εγώ πτυχίο. Πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Και είναι η αλήθεια ότι η δημοκρατία φαίνεται στο ποινικό δίκαιο. Φαίνεται. Φαίνεται στην ποινική δικονομία. Φαίνεται στην προσέγγιση. Φαίνεται το υπερποίου η απειλή της ποινής είναι εξασφαλιστική της γενικής ευημερίας. Όταν τη γενική ευημερία και την ασφάλεια την έχεις κάνει τευτίχη στο επίπεδο της πολιτικής σου, η συζήτηση για έναν κώδικα με 60 υποπαραγράφους, 80 ερμηνείες, τεράστια πλατής όρους οι οποίοι μπαίνουν, εύκολα σκεπάζονται από το μολότοφ ή το όπλο. Είναι το χέρι έγκλημα ή δεν είναι. Είναι εγκληματικό όργανο ή δεν είναι. Εξαρτάται. Βαστάει μαχαίρι ή δεν βαστάει μαχαίρι. Ποιος προσαρμόζεται πιο πριν και ποιος προσαρμόζεται μετά. Πού είναι πιο μεγάλη η ποινή σε αυτό και πού είναι πιο κάτω η ποινή. Στην πραγματικότητα, ποιος είναι ο αδύναμος και ποιος είναι ο ισχυρός. Ποιος έχει το μαχαίρι και ποιος έχει το πεπόνι. Όταν το ταξίδι είναι κάτι που βασίζεται στην παρακολούθηση, ποιος ταξιδεύει, πού ταξιδεύει, γιατί ταξιδεύει, πώς πάει και ποιον συναντάει. Στην εποχή των κατασκευαζόμενων selfies, καταλαβαίνετε σε ποιο βαθμό μπορείτε να φτιάξετε ένα δίκαιο το οποίο είναι στα μέτρα μιας τάξης που θέλει να κρύβει τα συμφέροντά της, κάνοντας τον προστάτη διά του ποινικού δικαίου και του εκφοβισμού της εργατικής τάξης, την οποία πρέπει να την πατήσει μέχρι που να μην αντιδρά. Θέλετε να πάτε σε μια άκρα του τάφου σιωπή? Δεν θα την πετύχετε. Προσέξτε μόνο μήπως, ενισχύοντας τους επιβολείς της τάξης, φτάσετε να σας ζητάει μια αστυνομία να εγκαταλείψετε την εξουσία. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, θα καταλάβετε για ποιο ποινικό δίκαιο μιλάτε.